Πω ότι σήμερα θα τελειώσουμε με το πρώτο σκέλος του αφηγήματος της κυβέρνησής μας που ήταν με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και η συμφωνία για το χρέος. Πολλοί, παρόλο που είναι πατριώτες και αγαπάνε αυτό το κράτος και το έθνος, δεν θέλανε αυτή την επιτυχία, άρα νομίζω ότι και η τελευταία τους προσπάθεια που μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα έρθουν ακόμα χειρότερα πράγματα σε αυτές τις ουρές από ό,τι είδαμε στο νομοσχέδιο δεν φαίνεται καθόλου. Νομίζω θα πιστείτε όλοι και όλες ότι οι αλλαγές που έχουμε είναι οι πιο πολλές διευκρινιστικές και κανένας που ψήφισε υπέρ το νομοσχέδιο πριν από λίγες μέρες δεν θα έχει λόγο να μην το ψηφίσει τώρα. Να πω πιο συγκεκριμένα ότι στα φορολογικά με το γενικό αριθμό 468 και τον ειδικό 30 έχουμε μια τροπολογία που αφορά τις φορολογικές διατάξεις και προχωράμε σε δύο νομοτεχνικές διορθώσεις. Η μια αφορά τη νέα αρχή εσόδων και η δεύτερη σε διόρθωση λάθους για το φόρο στην πύρα. Με την παράγραφο 3 καταργείται για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης του συνόλου των εταιριών η επιβολή μειωμένου συντελεστή συμπληρωματικού φόρου 3,5% για τα ακίνητα των ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που δεν χρησιμοποιούν οι ίδιες. Συνεπώς, ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου είναι 5,5% όπως και στις υπόλοιπες εταιρείες. Πάω τώρα στον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου ακούω ότι χειροτεύει αισθητά από κάποιες εφημερίδες που ήδη μας έχουν καταπλήξει για την εγκυρότητά τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες με προβλέψεις που μάλλον δεν έχουν βγει. Ο μηχανισμός δεν γίνεται πιο σκληρός, απλώς διευκρινίζεται ότι σε μερικές περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν και δευτερογενείς επιπτώσεις θα συμπεριληφθούν και αυτές. Στο νέο ταμείο, με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, προχωράμε σε ορισμένες αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις και προσθήκες για την πιο σωστή εφαρμογή του νόμου. Η βασική διαφορά είναι ότι συμπεριλαμβάνουμε στην ΕΤΑΔ τα τουριστικά ακίνητα που ανήκουν στον ΕΟΤ και τα οποία ούτως και αλλιώς εκμεταλλεύεται η ΕΤΑΔ. Τα άλλα σημαντικά είναι ότι ανατίθεται στον ανώτατο δικαστικό λειτουργό η διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για τα μέλη του ΔΟΣΟΥ της ΕΣΥΠ και ότι οι διάφορες διατάξεις που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ, οικονομικές καταστάσεις, πόθεν έσχες κτλ. Διορθώνονται λόγω της νέας δομής του Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα με τη δεύτερη και τρίτη τροποποίηση, άρθρο 196, παράγραφο 5 και 6, μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ και τα τουριστικά ακίνητα κυριότητα σε ΟΤ, τα οποία ούτε κι αλλιώς εκμεταλλεύονται η ΕΤΑΔ. Αυτό το είπα, συγγνώμη για το αυτό. Πάμε τώρα στα ειδικά μισθολόγια, όπου προχωράμε σε τροποποίηση προκειμένου να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο χαρακτήρας και ο τρόπος εξέβρεσης των δημοσιονομικών ισοδύναμων μέτρων για τη μη αναστολή της μισθολογικής ορίμανσης για τα έτη 17 και 18 των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Τα ισοδύναμα μπορεί να προέλθουν από τα αρμόδια υπουργεία, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση από τα ειδικά μισθολόγια. Έχουμε και αλλαγές στο νόμο για το δημόσιο λογιστικό. Με τις υπόλοιπες διατάξεις προχωράμε σε τροποποίηση του νόμου για το δημόσιο-λογιστικό ώστε να γίνει ευκολότερη και πιο γρήγορη η διαδικασία μετάβασης στο νέο καθεστώς σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και την αλλαγή του χαρακτήρα των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου. Πάμε τώρα στο γενικό την πρώτη τροπολογία με γενικό αριθμό 467 και ειδικό 29. Μετά από την ψήφιση του νόμου στις 27 Μαΐου του 2016 και την τροποποίηση του νόμου για τη μεταβίβαση δανείων, εκκρεμούσαμε τους θεσμούς κάποια ζητήματα. Τα πιο σημαντικά θέματα και η έκβαση αυτών στις τεχνικές συνεννοήσεις που ακολούθησαν ήταν
Ο νομικός τύπος των εταιριών διαχείρισης, οι θεσμοί επιθυμούσαν αδιαγραφή από τη διάταξη για αναφορά στην CRD 4, οδηγία για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, και συμφωνήσαμε καθώς το αυστηρό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιριών αυτών παρέχει επαρκείς ασφαλιστικές κλίδες για τη λειτουργία τους. Και δεύτερον, η απαγόρευση αύξησης από το fund μετά την πώληση του δανείου σε αυτό, του περιθωρίου spread των κειμενών επιτοκίου. Ήταν ένα θέμα τι γίνεται με αυτές τις συμβάσεις όπου πηγαίνει στο fund μια συμφωνία που είχε κειμενόμενο επιτόκιο, αν θα υπάρχουν κάποιους περιορισμούς. Μετά από συζητήσεις, οι θεσμοί παραδέχτηκαν την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας διάταξης και δεχτήκαν να παραμείνει διάταξη για την απαγόρευση αυθαίρετης αύξησης, αλλά να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις όπου η σύμβαση δανείου περιέχει συγκεκριμένους όρους που θα επέφεραν την αύξηση του spread. Συμφωνήσαμε αφού ο σκοπός της διάταξης να απαγορεύσει την αυθαίρετη αύξηση του επιτοκίου παραμένει. Έχει και κάποιες άλλες περιπτώσεις που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τις, άμα έχετε ρωτήσεις, ευχαρίστως να απαντήσουμε. Υπάρχουν τώρα και κάποιες άλλες, μια δεύτερη τροπολογία που είτε έχει έρθει είτε έρχεται αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει και έχει μοιραστεί, κύριε Υπουργέ. Έχει και μοιραστεί, ευχαριστώ. Όπου η εξαίρεση των δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία που θυμάστε που ήταν στο νόμο μέχρι 140.000, κατά λάθος είπαμε ότι εκτός ότι απαγορεύεται η μεταφορά, απαγορεύεται και η εξυπηρέτηση. Και αυτό, διορθώνω αυτό το λάθος, το είχαμε πει ότι και στην ομιλία του κύριου Σταθάκης ότι επιτρέπεται η εξυπηρέτηση αυτών των δανείων, αυτό που δεν επιτρέπεται είναι η μεταφορά αυτών των δανείων. Και η δεύτερη έχει να κάνει με την εγγύηση που όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια που έχουν εγγύηση του ελληνικού κράτους, που επαναφέρουμε ότι και αυτά φιλελευθερωποιούνται. Τι ήταν το μεγάλο άγχος που είχαμε για αυτά τα δάνεια? Έτσι κι αλλιώς οι ενδιαφερόμενοι είναι προστατευμένοι αφού υπάρχει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό που ανησυχούσαμε ήταν ότι ξαφνικά και λόγω την ύπαρξη του μηχανισμού, τον κόφτη όπως λένε πολλοί, ξαφνικά επειδή αυτές οι πληρωμές μπορεί να μην μοιράζονται ίσα κάθε χρόνο, να περνάγαμε το στόχο που έχουμε στα πρωτεγενή πλεονάσματα και να δημιουργούσε δημοσιονομικό πρόβλημα. Θα δείτε ότι στο τεχνικό MOU, δηλαδή στο μνημόνιο το τεχνικό που πάντα υπάρχει στο μνημόνιο, έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει με τους θεσμούς ότι η επίδραση από αν πέσουν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν θα επηρεάσει τον κόφτη. Άρα η βασική μας ανησυχία για αυτά τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του δημοσίου θα καλυφθεί με το τεχνικό δημόσιο που προστατεύει τον κόφτη. Δεν θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης αν πέσουν αυτά τα δάνεια. Νομίζω, όπως είχε πει ένας σημαντικός υπουργός της κυβέρνησης μετά από τη νίκη, τη μια μέρα πριν τη νίκη, το Γενάρη του 2015, μετά από αυτές τις τροπολογίες, ο ήλιος θα βγει και αύριο το πρωί, θα βγει από την Ανατολή, θα πέσει στη Δύση, θα είναι μια ωραία μέρα και νομίζω ότι όποιες προσδοκίες είχατε, ξέρω ότι είσαστε αγενείς, κύριε συνάδελφε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να το αποδεικνύετε. Θα έχουμε και συνέχεια καμία προσπάθειά σας να με κάνετε διακοπή, δεν βοηθάει. Ο κόσμος, ο δικός σας, το ζυμώσατε ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση, το ζυμώσατε ότι θα έρθουν οι ουρές και θα πέσει η κυβέρνηση. Είναι καιρός, αντί να διακόπτετε, να δείτε αν η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο αφήγημα. Γιατί το αφήγημα ότι θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, δεν θα πάρουμε το χρέος, απέτυχε. Οπότε προσπαθήστε κάτι να πείτε. Κάτι στον ελληνικό λαό, εκτός από την αγένειά σας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Οικονομικών. Το λόγο έχει η κυρία Χρυσοβελόνη, Υπουργός